Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θύελλα αντιδράσεων πυροδότησε η πρωτοφανή στα πολιτικά ήθη της χώρας η επίθεση του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, κατά της Λιάνας Κανέλη και της Ρένας Δούρου στη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του Αντένα. Σύσσωμη ήταν η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ενώ η επίδειξη αγριότητας από τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής έκανε το γύρο του κόσμου από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με πολύ σκληρά σχόλια, κάνοντας λόγο για νεοναζιστική βία. Ο δράστης καταζητείται μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο εισαγγελέας. Η βιοπραγία του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής προσβάλλει το δημοκρατικό αίσθημα του ελληνικού λαού, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ μηνύματα ανησυχίας και προβληματισμού έστειλαν όλα τα πολιτικά κόμματα. Επίθεση της Χρυσής Αυγής σε υποψήφιο βουλευτή του στις Σέρες καταγγέλει το Πασόκ. Την περίοδο της Χούντας, με εκτενείς αναφορές στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, εκθίασε ο Νίκος Μιχαλολιάκος σε προεκλογική ομιλία του στα Μέγαρα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής κατέκρινε το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι σήμερα οι εκλογές δεν έσωσαν την Ελλάδα. Η έκρηξη της βίας παίρνει μεγάλες διαστάσεις και στην κοινωνία, προκαλώντας μεγάλα ερωτήματα μετά την τραγική υπόθεση αυτοδικίας στην Παιανία. Εν τω μεταξύ, αίσιο τέλος είχε υπόθεση θρίλερ της απαγωγής και ομηρίας 15χρονου μαθητή στη Χαλκίδα. Το παιδί απήχθη την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του από κακοποιούς που το επιβίβασαν σε ένα λευκό βαν και εξαφανίστηκαν. Αργότερα επικοινώνησα. Νέο άλμα πραγματοποίησε η ανεργία το Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διπλό τελεσίγραφο απίφθηναν απόψε στην Ελλάδα, Γερμανίδα καγκελάριος και ο επικεφαλής του Eurogroup, η Άγγελα Μέρκελ, δήλωσε σχετικά με την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Το θέμα Κλοντ Γιουνκέρ, αναφερόμενος στις ελληνικές εκλογές, είπε: «Στον απόϊχο του κλίματος που έχει δημιουργηθεί από τις πρωτοφανείς σκηνές βίας, συνεχίζεται η προεκλογική δραστηριότητα. Ο Αντώνης Σαμαράς, που πραγματοποιεί περιοδίες στην Βόρεια Ελλάδα, επεσήμανε ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι μόνο ευρώ ή δραχμή, αλλά και ευρύτερα η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάποιος επιλέξει να συγκρουστεί μαζί της». 10 ημέρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου και η προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων εντείνεται με συνεχείς περιοδίες και παρουσίαση θέσεων και προτάσεων. Πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο κλείσιμο των διεθνών χρηματαγορών. Η στιγμή για την τρίτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έφτασε. Η επίσημη αγαπημένη, που δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Euro κόντρα στην Πολωνία. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί απευθείας από την Αθήνα. Προπονητής του Ολυμπιακού για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα. Την απόλυτη κυριαρχία του στην κατηγορία Tornado επιβεβαίωσε το ελληνικό στιοπλοϊκό δίδυμο Κώστας Τριγκώνες και Ιορδάνης Πασχαλίδης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολλανδίας και μάλιστα για 5η συνεχόμενη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η κομική ταινία αμερικανικής παραγωγής Απατεώνες Μεράς. Καλό σας ξημέρωμα.